Και πάμε να συναντήσουμε εμείς τον Χρήστο Νικολαίδη στο Κίεβο. Χρήστο, είσαι στο κέντρο τύπου αυτή την ώρα. Καλησπέρα σας. Μια καλησπέρα ενημέρωση σας. Και έχεις να μας δώσεις ειδήσεις από αυτή την ενημέρωση. Ναι, καλησπέρα σας από το κέντρο τύπου του Κιέβου. Ένα κέντρο ενημέρωσης των ξένων δημοσιογράφων που έχει στηθεί εδώ και 3-4 μέρες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο ανθρώπινες οι συνθήκες εδώ για το ρεπορτάζ και εδώ γίνονται και οι ενημερώσεις από την πλευρά των αξιωματούχων του Ουκρανικού στρατού και της Ουκρανικής κυβέρνησης. Το προηγούμενο δίωρο είχαμε τρεις από αυτές τις ενημερώσεις με εξαιρετικά σημαντικές ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν. Θα ξεκινήσω από την ενημέρωση του αρχηγού της αστυνομίας της περιοχής του Κιέβου, του κυρίου Αντρί Νέμπιτοφ, ο οποίος εποπτεύει και ένα μεγάλο μέρος όλων των επιχειρήσεων που στείνονται όχι μόνο εδώ στο Κίεβο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή για την εκένωση εμπόλεμων περιοχών και την μεταφέρουν από εκεί αμάχους από τις εμπόλεμες περιοχές προς το Κίεβο. Είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας αποκάλυψε σε σχέση με το εάν κατά την άποψη της Ουκρανικής πλευράς οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν επίτηδες πολιτικούς στόχους. Ρωτήθηκε 2-3 φορές διαδοχικά από ξένους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας και η απάντηση που έδωσε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο ίδιος συγκεκριμένα είπε ότι είμαστε βέβαιοι ότι η ρωσική πλευρά επιθυμεί να χτυπήσει στρατηγικούς στόχους, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σημαντικές για μας εγκαταστάσεις του στρατού που βρίσκονται και μέσα στο Κίεβο. Ωστόσο, για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να έχεις ακριβή όπλα, όπως επίσης θα πρέπει να έχεις και πάρα πολύ ικανούς χειριστές. Επειδή λοιπόν η ρωσική πλευρά δεν τα διαθέτει αυτά τα δύο, πολλές φορές χάνει τους στόχους και έτσι με τον τρόπο αυτό έχουμε ζημιές σε περιοχές αμάχων. Και νομίζω ότι αυτή η απάντηση έχει πολύ μεγάλη σημασία με το δεδομένο ότι τις προηγούμενες ημέρες η ουκρανική πλευρά κατηγόρησε τη ρωσική ότι προχωρά επίτηδες σε χτυπήματα εναντίον στόχων αμάχων. Αυτή η διατύπωση είναι κάπως διαφορετική. Τέλος, μία από τις ειδήσεις τις οποίες έδωσε ο αρχηγός της αστυνομίας ήταν ότι ακόμη αγνοείται ο Ουκρανός οδηγός του συνεργείου του Fox News που δυστυχώς είχαμε την τραγική εκείνη κατάληξη να σκοτωθούν δύο δημοσιογράφοι, ένας εικονολήπτης και μία Ουκρανή δημοσιογράφος η οποία ήταν μαζί με το συνεργείο του Fox, όπως επίσης και να νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ο δημοσιογράφος, ο Μπέντζαμιν Χαλ του Fox News. Ακόμα και ο οδηγός του αγνοείται μέχρι και αυτήν την ώρα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αστυνομίας. Κατά τα λοιπά, το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη η ουκρανική πλευρά για τον τρόπο με τον οποίο απαντά στις ρωσικές επιθέσεις και ο αρχηγός της αστυνομίας αλλά και ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού ο οποίος προηγήθηκε με τις δηλώσεις του σημείωσαν χαρακτηριστικά ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να εγκλωβίσουν τις ρωσικές δυνάμεις και να μην μπορούν αυτές να κάνουν καμία πρόοδο σε οποιοδήποτε από τα μέτωπα στα οποία έχουν φτάσει. Και όπως είπε χαρακτηριστικά και ο ίδιος εκπρόσωπος, αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε από τα μέτωπα, από τα σημεία στα οποία έχει φτάσει ο ρωσικός στρατός, είναι ότι βρίσκονται εκεί αρκετές δυνάμεις ρωσικές, οι οποίες όμως είναι αποκομμένες, δεν έχουν εφοδιασμό, δεν έχουν καύσιμα, δεν έχουν καν τρόφιμα, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι στρατιώτες να βγαίνουν στα χωριά και στις αστικές περιοχές και να κλέβουν τρόφιμα προκειμένου να χορτάσουν την πείνα τους. Κάτι το οποίο όμως τους κάνει εξαιρετικά βίαιους και λόγω του εκνευρισμού αυτού χτυπούν ανεξέλεγκτα ακόμα και πολιτικούς στόχους. Αυτή ακριβώς ήταν και η διατύπωσή του. Αυτή βέβαια πάντοτε το διευκρινίζουμε αυτό. Αυτά και το επισημαίνουμε, οι είναι η άποψη, η οπτική γωνία που έχουν οι Ουκρανοί για τα γεγονότα, έτσι. Και αυτή είναι η ενημέρωση την οποία μας δίνουν επισήμως και είναι αυτό το οποίο θέλουν οι ίδιοι να βγάλουν προς τα έξω σε ό,τι αφορά την περιγραφή των καταστάσεων τις οποίες αντιμετωπίζουμε σε αυτήν την πολεμική σύραξη μήνα.
Και μάλιστα μας έλεγες λίγο νωρίτερα, Χρήστο, για την ενημέρωση που σας έκαναν οι Ουκρανοί, ότι συντεταγμένα κρατούν τους Ρώσους μακριά από το Κίεβο. Δηλαδή ότι η κατάληψη του Κιέβου δεν έχει γίνει ακόμη από τις ρωσικές δυνάμεις, γιατί οι Ουκρανικές λειτουργούν συντεταγμένα, δηλαδή βάσει σχεδίου, έτσι, και ότι έχουν καταφέρει βάσει αυτού του σχεδίου να κρατήσουν τις ρωσικές δυνάμεις εκτός Κιέβου, και όχι επειδή μπορεί να μην ήταν το σχέδιο σωστό των ρωσικών δυνάμεων, ή γιατί μπορεί να έγιναν τα 1,000 απρόβλεπτα στην επιχείρηση των Ρώσων και να μην κατάφεραν ακόμα να μπουν μέσα στο Κίεβο. Αυτά σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ακριβώς για την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το Κίεβο, αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται σε όλες τις ενημερώσεις είναι ότι εγκύτερα οι ρωσικές δυνάμεις έχουν φτάσει σε δύο σημεία. Η μία είναι η περιοχή της Μπούντζα και του Ιρπίν και η άλλη είναι η περιοχή του Μπροβαρί. Εκεί φαίνεται ότι έχουν, εδώ για τέταρτη μέρα, ότι βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις. Σε ό,τι αφορά την περιοχή του Ιρπίν, η ερώτηση προς τον εκπρόσωπο τύπου του στρατού ήταν πολύ χαρακτηριστική από έναν Αμερικανό συνάδελφο, ότι δηλαδή σύμφωνα με κάποιες αναφορές τις οποίες έχουμε, είναι ότι το 30% του Ιρπίν ελέγχεται από τους Ρώσους. Και αν ο ίδιος μπορούσε να επιβεβαιώσει μία τέτοια ποσόστοση. Η απάντηση του εκπροσώπου του στρατού είναι ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα που υπάρχει για το Ιρπίν είναι ότι διεξάγεται ένας ανταρτοπόλεμος, ότι δηλαδή υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις, ότι το μέτωπο είναι ενεργό και ανοιχτό, και ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι εισβάλλουν στο χωριό, στην πόλη αυτή, από το δάσος, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να κάνουν πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι ένα μέτωπο το οποίο είναι ρευστό μέχρι και αυτή την ώρα. Αλλάζει χέρια συνεχώς, μας είχες πει, Χρήστο, τις προηγούμενες ημέρες. Συνεχώς άλλαζε το Ιρπίν χέρια. Ακριβώς. Ακριβώς. Και επίσης για την άλλη πλευρά, για την ανατολική πλευρά, για την περιοχή του Μπροβαρί, εκεί ακριβώς υπόθηκε για ακόμη μια φορά ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να ανασυνταχθούν, προσπαθούν να υποδεχθούν από τα μετόπιστέν τους και άλλους στρατιώτες να συμπληρώσουν τις απώλειές τους, προκειμένου να οργανωθούν ακόμη καλύτερα, γιατί έχουν υποστεί και βαριές απώλειες, πάντοτε σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά. Άρα αυτά τα δύο μέτωπα, για τα οποία μιλάμε εδώ και αρκετές ημέρες, παραμένουν ενεργά, αλλά δεν εξελίσσονται. Δηλαδή, μιλάμε για δύο περιοχές οι οποίες απέχουν 22-25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου. Και μιλάμε για αυτές τις περιοχές εδώ και 4 μέρες. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνουν οι Ουκρανοί. Ωστόσο, όσες φορές έχει τύχει να ταξιδέψουμε, και ήταν αρκετές αυτές οι φορές, να ταξιδέψουμε προς τα σημεία αυτά, και εμείς διαπιστώνουμε ότι αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο τα σημεία στα οποία διεξάγονται μάχες. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία υπάρχει πολεμική δραστηριότητα. Το έχουμε διαπιστώσει δηλαδή και εμείς. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτά τα σημεία δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση, δηλαδή αυτά τα σημεία να προσεγγίζουν το Κίεβο κάθε μέρα που περνά.